μια μεγάλη αλλά πολύ ευχάριστη έκπληξη έξω από το κελί του Γαβρίλ. Είναι ο κύριος πρόδρομος Φιατζόγλου. Τι κάνετε? Είμαι μια χαρά. Ήρθα να προσκυνήσω στο Άγιο Όρος όπως κάνω κάθε χρόνο και για πρώτη φορά επισκεπτούμε και τον Ιερομόναχο Γαβρίλ, έναν Άγιο άνθρωπο, ο οποίος μας έδωσε και την ευχή του και είπε ότι ο αγώνας που κάνουμε για την πατρίδα, με την Πατριωτική Ένωση, είναι θεάριστο έργο και θα προσευχηθεί για τον αγώνα μας. Που σημαίνει ότι θα πάρετε μέρος στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές. Θα πάρουμε μέρος προφανώς στις βουλευτικές εκλογές. Προσδοκούμε ότι θα είμαστε μέσα στη Βουλή δυνατά για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την πατρίδα και στα εθνικά θέματα, να μην έχουμε υποχωρήσεις προς τους Τούρκους, και στα οικονομικά θέματα να εξορίξουμε το φυσικό αέριο που έχουμε στις θάλασσές μας και να ξαναβάλουμε μπροστά τις λιγνητικές μας μονάδες για να έχουμε φτηνό ρεύμα και φτηνά τρόφιμα και να μην φύγουν και άλλα παιδιά στο εξωτερικό λόγω του ότι θα κλείσουν μονάδες και μαγαζιά λόγω της υψηλής τιμής του αερίου αλλά του ρεύματος και όλων των προϊόντων. Θυμάστε την επίσκεψή σας στην Κάλυμνο? Η Κάλυμνο την έχω πάντα μέσα στην καρδιά μου, έχω κάνει πολλές επισκέψεις. Εκείνη που θυμάμαι είναι όταν βαπτίσαμε 3 μικρά παιδάκια στα ονόματα των 3 ηρώων που χάθηκαν άδικα στα Ήμια. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χαιρετίζοντας στην Κάλυμνο που είναι μια πατρίδα, είναι ένα νησί που αγαπάει την Ελλάδα, που νοιάζεται για την πατρίδα, που κάνει πολλά παιδιά. Είναι μέσα στην καρδιά μου. Είναι ένα παράδειγμα για όλη την Ελλάδα πώς πρέπει να είναι ένας Έλληνας στην εποχή μας και όχι να αγωνίζεται μονάχα για κάποιες δεκάρες ή κάποια χρήματα και να έχει ξεπέσει ηθικά. Η Κάλυμνος να είναι πάντα καλά. Την αγαπώ γιατί είναι η πραγματική Ελλάδα. Χαιρετίσματα.